πολύ. Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια. Ναι. Λοιπόν, καλά κάνει τον Μπουλκουμέ. Σε μεγάλη πτώση ο Ηρακλής. Δεν έχει χάφ, έχει προβλήματα, δεν πάει μπάλα στο Βέλιο. Ο Βέλιος διαμαρτύρεται. Έρχεται κατά 99% Πορτογάλος Πεκταράς. Είναι καλός παίκτης αυτός. Καλό, πολύ καλός παίκτης. Απ' την άλλη, που είναι πρώτη στην Κύπρο και πρώτη Πόρτο. Λοιπόν, διαμαρτύρεται ο Βέλιος και αυτό. Βέλιος είπε, είμαι Ηρακλής. Και από τον Ηρακλή θα πάω στην Άρσεναλ, στην Έβερτον, στη Λίβερπουλ, ξέρω κτλ. Μην διαμαρτύρεσαι. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Τον πασάκι αριστερό εξτρέμ. Το Κυριακίδη έχει δεξιό εξτρέμ ή τον Μπουλούτ και κόφτει τον Ιζόγλου. Τον... Κυριακίδη, ναι. Αν βλέπεις, επειδή πολλές φορές ξέρω ότι βλέπεις ναι. και σε λατρεύω και σε έχω υμνήσει από τη Ζάκυνθο σε ύμνο. Ωραία. Τι έκανε. Η ΑΕΚ προχθές κατάλαβε ποιον έπαιζε αριστερό μπακ. Με παίκτη που δεν πρέπει να το επιτρέπεται να μπαίνει στα γήπεδα ποδοσφαίρου ως θεατής. Με τον Σοηλέδη. Δεν λέω τίποτε άλλο, ρε Σιπάβλου. Συνέχισε. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Κωστή, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο ο Ηρακλής. Ναι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ναι. Εμένα με θυμίζει τον Άρη του Φυρού. Ναι. Ο Ηρακλής. Μην τυχόν και κάνετε Ηρακλήδης κανένα λάθος. Διότι Κατσιμπαναγής δεν βγαίνει κάθε μέρα. Και διώξτε τον Παπαδόπουλο. Τον καλύτερο που είπε, αυτό ήταν. Σωστό. Η ομάδα μοντάρεται. Από εδώ και πέρα με καλές προσθήκες στο ψάξιμο εδώ στα Βαλκάνια, Σκόπια, Κύπρο. Ο Ηρακλής του χρόνου μπορεί να βγει η Ευρώπη. Στον πληγό. Έγινε η μαγιά με τον. Σαρλί πριν από μια εβδομάδα. Πήγε και ο Σαρλί στον Μπούζο και λέει πρέπει να φάει φυλακή ο Μαρινάκης. Χαίστηκε ο Παπαθανασάκης από το φόβο του και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει αυτό σε μένα δεν με καλύπτει. Απ' την άλλη μεριά τον παίρνει στον πάγκο στο ματς με την ΑΕΚ. Το γεγονός αυτό το παίρνει θύρα 10 και λέει είμαστε με τον Σαρλί. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, εμείς είμαστε με τον Σαρλί. Παίζει λοιπόν το πρώτο μάτσο Ηρακλής μετά την ανακοίνωση αυτή των οργανωμένων και τη μαγιά του Σαρλί, να πούμε και του Μπιώτης και γείτονά μου. Η μαμά της μας είναι φίλες, 180 χρονών η μία. Λοιπόν, ναι, είναι η μαμά σου. Ναι, είναι γυναίκα. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Και πάνε λοιπόν και έχει μια διαιτησιάρα καλή ο Ηρακλής σήμερα. Τα offside 4-5 κόβει την Ξάνθη ανύπαρτα. Και συλλαμβάνουν 10 Ηρακλειδείς για μηδαμινό λόγο. Ο λόγος ήταν ότι βγάλανε ανακοίνωση υπέρ του Σαρλί, ο οποίος έβριζε να πούμε τον Μαρινάκη. Και μου λένε σήμερα να πω στο ραδιόφωνο, κάνα 2-3 που ξέρω από εκεί που πήγανε με τα αμάξια τους κτλ. Να βγεις λέει από το που λέει και να πεις και να προκαλέσεις κιόλας, λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι οι μόνοι που μίλησαν εναντίον του Μαρινάκη σε αυτή τη χώρα είναι πρώτος λέει ο Μελισσανίδης και δεύτερος λέει η αυτόνομη θύρα 10 με τον Σάρλι. Σιγά ρε μεγάλη, μόνο την άλλη κότα, πες την άλλη κότα λέει δίπλα σου ότι... Άσε ρε μεγάλη, μου είπαν, από την πρώτη μέρα κράζουμε εμείς τώρα. Ο κόσμος το έχει του πάνω σε κρυβό καμάρι τώρα. Άσε ρε μεγάλη τώρα. Πότε, καταρχήν εγώ όταν μιλούσα για αυτό το πράγμα, αυτή ήταν γάμα εθνική ακόμα. Μη το λες. Άσε τώρα ρε φίλε. Εντάξει, λάθος είναι. Από πότε φωνάζουμε και κράζουμε για το Μαρινάκη. Είπα ότι πρέπει να πάει φυλακή. Ρε εσύ φίλε, ο Ολυμπιακός, εγώ πόσες φορές το έχω πει, είναι ένα μεγάλο σωματείο, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας τεράστιος, αλλά διοικήθηκε επί σειρά ετών χρόνια ολόκληρα με την ανοχή και ενοχή, αν θέλεις, της πολιτείας από προέδρους οι οποίοι ήταν υπόδικοι, κατάδικοι και διάφοροι αυτοί. Όνομα είπε. Γέμισε η γάμα πτέρυγα. Βεβαίως. Λαβρεντιάδης, Κοσκοτάς, ιστορίες, υπόδικος είναι ο Μαρινάκης ή κάνω λάθος. Είπες για τον Μαρινάκη. Βεβαίως υπόδικος δεν είναι ρε φίλε. Πες, ρε, γιατί δεν είναι υπόδικος. Μεταστημένα ποιος ήταν. Δεν ξέρω. Φυσικά ρε φίλε. Το αστυνομικό δελτίο τα λέει. Τα λέω εγώ δηλαδή δεν κατάλαβα. Για πες, για πες. Άσε ρε φίλε. Πρέπει να πάει φυλακή. Υποθέσεις δεν έχει. Άστα τι. Δεν κατάλαβα τώρα. Λέω εισαγγελέας απόφαση. Δικαστήρια δεν είναι. Υπόδικοι δεν είναι όλοι τους. Άσε ρε μεγάλε. Φυσικά όταν είναι υπόδικοι και δικαστούν και πρέπει να δικαστούν να πάει φυλακή. Δεν κατάλαβα. Άστο ρε φίλε. Πες εδώ. Πρέπει να πάει φυλακή ο Μαρινάκης. Τον δίκασα εγώ, ξέρω τις υποθέσεις του. Πες. Κάτσε ρε φίλε, τι να πω, δεν κατάλαβα. Τι, ποιος, ας έρθει εδώ στο βήμα και να πει τα πάντα. Άσε ρε φίλε. Άσε ρε κολομαγιές τώρα που θα με πείτε. Έχει δίκιο η θύρα. Άσε ρε τώρα, κρύβεστε κόρτα... από ένα τηλέφωνο πίσω και μιλάτε, βγείτε ανεκτά και πείτε τα αυτά. Πριν πει ο εισαγγελέας. Ναι, σταστημένα ήτανε, μαζί με τον Πέο δεν μίλαγε. Πρέπει να πάει. Είπες αχιλλέα ότι θα μας στηρίξει. Ποιος θα μας στηρίξει αφού δεν κάναμε επίθεση. Άκουρε. Καθίστε καλά να αφήστε εμείς εγώ τώρα. Κάνεις το χέρι μένα. Άσε ρε τώρα. Το χέρι δεν κατάλαβα. Α, ναι, άκου τώρα. Ναι. Είπε αυτός πριν βγει η απόφαση πρέπει να πάει ο Μαρινάκης φυλακή. Ναι. Το υιοθετείς.
Άμα αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, τι να δικάσει, τι να πω, δεν κατάλαβα. Όλοι το λένε. Φυσικά. Έχει δίκιο η θύρα 10. Ναι, έχει δίκιο η θύρα 10. Μόνο η θύρα 10 έχει δίκιο. Φυσικά έχει δίκιο η θύρα 10. Όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι είναι κότες, δεν μιλάει κανείς. Όλοι το ποδόσφαιρο το θέλουν καθαρό, αλλά δεν μιλάει κανείς. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν μιλάει κανείς. Το μάω να πω εγώ, ρε. Ελέγχεται το ποδόσφαιρο. Το μάω να πω, δεν ελέγχεται. Εννοείται, ναι, φίλε. Άλλο σύμπαν. Εννοείται. Έλα ρε τώρα. Έλα, να απολογηθώ για κάτι, για ποιο πράγμα. Εγώ λέω ότι το ποδόσφαιρο ελέγχεται από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν κατάλαβα. Είσαι λίγο στα μάτια. Εγώ είμαι λίγο. Είσαι λίγο σπάνιο. Τις ιδέες που δίνω εγώ, φίλε. Άλλο αυτό. Ούτε μέντιου μπορούν να τις βρούνε. Ένα χρόνο πίσω σου λέω τι θα γίνει του χρόνου. Άστα, μην τα ψάχνεις. Αν ακούγες ο Τυρακόπουλος, μπορεί να κόψει τώρα τις φλέβες του. Φυσικά, δεν κατάλαβα. Φυσικά. Μέγιο, τι λέει αυτό. Το βλέπω κάθε Δευτέρα. Ναι. Παίρνω εφημερίδα. Παίρνεις. Άντε το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε όλα τα αθλήματα πρώτος ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή είναι τέτοια η ανυπαρξία των άλλων. Άντε στο ποδόσφαιρο τι, τι γίνεται. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν χαβαλέ παράγοντες. Πού είναι οι επιφανείς Αριανοί, πού είναι οι επιφανείς Παοξίδες. Να τι. Πού είναι δεν ξέρω εγώ. Ναι. Πάλι εκτός θέματος. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλη τα τζάμπα φωτογραφία. Ναι. Πώς το βλέπεις. Διαχρονικά και στα χειρότερα του ο Λεφτάς. Ο Λεφτάς πάντα ήταν ο Ολυμπιακός. Τι έγραψε ρε πώς δεν ήταν. Είναι πολύ κλωμό σήμερα όντως. Δεν το φούστα. Πάντα ο Λεφτάς και στα χειρότερα του, ακόμα με σαλιαρέλιδες και με τα λοιπά, ο Λεφτάς ήταν ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Έτσι, ακόμα και στα πέτρινα του χρόνια. Λογικό είναι αυτό. Ας κοιτάξουν οι υπόλοιποι, δηλαδή βλέπω. Δεν σχολιάζουμε για κολλαντρίτες. Αυτό το Παναθηναϊκό και αυτή την ΝΑΕΚ και είναι για κλάματα. Το λογικό. Είναι για κλάματα. Λογικό δεν μπορεί να πάω και κλάματα, ρε. Όχι, λογικό είναι πως στον Ολυμπιακό ανέκαθεν ήταν οι Λεφτάδες. Τι έγινε, δεν μου λέει. Και στον Παναθηναϊκό. Και αγωνιστικά είναι πολύ πίσω οι ομάδες. Ναι. Φυσικά είναι πολύ πίσω. Τώρα τρώμε καραμέλα υγείας, θα πούμε η διαιτησία. Το έχω πει αυτό, ρε φίλε, okay, τότε, ναι. Με άγγελ φέστερ, ναι. Η Κυριακή θα πάμε στο Καραϊσκάκι. Ποιος θα την πληρώσει την ήρθε φέτος. Ποιος. Μάντιψε τώρα ποιος. Ποιος θα την πληρώσει. Γιατί εγώ το κόβω εκεί πέρα για κανένα κουφαντικό τώρα. Και έλα να βάλουμε ένα στίχημα. Πόσο κουφαντικό θες. Στίχημα να βάλω. Ναι, πόσο κουφαντικό. Και τεσσάρα. Για κουφαντικό το κόβω τώρα εκεί. Εντάξει, και μπορεί. Τεσσάρα... Καθόλου απειδάμε. Κάτσε να δεις τώρα. Διπλώμε στην Τούμπα. Τεσσάρα την ΝΑΕΚ. Έχει καθαρίσει όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να πάει ένας να του κοντράρει 20 λεπτά. Ναι. Αγωνιστικά. Ναι. Μια ομάδα 20 λεπτά δεν έχει κοντράρει. Ναι. Τη σερή κοπέλα σου, ρε φίλε. Τώρα μέρα στα μπαφτά μου που είναι ο Μαρινάκης, άμα γίνει υπόδικο. Σε μισή Ελλάδα υπόδικη. Ναι. Ναι. Μήπως ο κάθε πρόεδρος που έρχεται εδώ πέρα στην ομάδα τον ξέρουν τι είναι. Ρε φίλε, εντάξει, αυτός άλλο να υποθέτεις ότι μπορεί να είναι και άλλο να έχεις βγάλει ότι είναι υπόδικος, ρε φίλε. Δηλαδή πάμε να παρουσιάσουμε Άγιο του Μεσαχίδη, Άγιο του Σαφίδη, Άγιο του Λεσπανδό. Ποιο τα λέει πόλης δίπλα σου, με είπε με αυτή τη σειρά. Όταν γιατί ρε φίλε. Ότι λέει μόνο λέει εμείς και ο Μελισσανίδης είπαμε για το Μαρινάκι να μπει φυλακή. Και εγώ το λέω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι υπόδικος και πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Ο κόσμος το έχει πάντα. Πώς θα κάνει. Ενημερώστε και δεν είδαμε εμείς. Έβλεπα το με το κολομπάσκετ για να μην το χάσει τώρα επειδή είναι θέμα αυτό. Τι είπε ο Άγγελος. Ο Άγγελος ο γνωστός, έτσι. Ο Διονυσίου. Λοιπόν, ο Άγγελος. Όχι ο Μιχάλης ο Μαρινάκης. Ο Άγγελος ο Αναστασιάδης, επειδή τον άκουσα 10 λεπτά. Όχι παραπάνω. Με δικαίωση 1000%. Τι είπε, Τζόρνταν καλά. Πρώτα απ' όλα Τζαβέλας δεν υπάρχει, πρέπει να φύγει. Είναι ο άνω κάτω του ΠΑΟ. Τον πούλε ο Τζαβέλας. Ας μας πει πως πούλησαν το πρωτάθλημα πέρσι. Ο Τζαβέλας και οι δημοσιογράφοι του. Αυτό το φωνάζαν το καλοκαίρι. Αυτά είπε ο Άγγελος σήμερα. Δεν είπε ακριβώς αυτό, αυτά έδωσε να καταλάβει. Ναι, αλλά πέρσι όμως. Λοιπόν, να μου πει ο Τζαβέλας με ποιο έχει μέσο και παίζει μπάλα στον ΠΑΟ. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος αμυντικός στο kickbox. Μπάλα δεν ξέρει. Και δεν τον έχω και εμπιστοσύνη. Άμα πάει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο τελικό ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος, λέω εάν πάει, γιατί καλά, αυτή την ομάδα δεν πάει. Ναι, λοιπόν, ναι. Και θα γιορτάσουμε 90 χρόνια φέτος άτιτλοι πάλι δυστυχώς, όσο κρατάνε αυτό το τούτο. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη στο τελικό, ρε φίλε, τον Τζαβέλα. Πώς θα γίνει, δεν τον έχω. Εγώ έχω τάντερα και το λέω. Δύο. Έχω τάντερα. Και δυστυχώς υπάρχουν δημοσιογράφοι που τον καλύπτουν τον Τζαβέλα. Τον αβαντάρουν. Και κάπου πάνε και τα πίνουν και μαζί. Με τα είπαν κιόλας. Ποιος. Οι δημοσιογράφοι γιατί. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω, φίλε. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω. Όταν θα έρθει η ώρα. Πες μου, Κότα. Ο Κότα με τον Τζαβέλα πηγαίνουν κάπου και τα πίνουν κάπου. Ο
κόλτσε με τα τζαμπέλα, τα πήγαν. Και τι κακό είναι. Καλά, αυτό τι είναι, είναι. Κακό. Και πώ είναι κακό δηλαδή τώρα, άμα ο ποδοσφαιριστή είναι καλό να πηγαίνει με δημοσιογράφου. Συνέχεια πάντα. Εγώ με τον Κάλκα δεν έχω. Εγώ με τον Πάοκ είμαι. Με κανένα δεν είμαι. Δεν με νοιάζουν εμένα ούτε οι τζαμπέλε, ούτε οι κόλτσε, ούτε οι ραπτόπουλοι. Με τον Πάοκ είμαι. Ο Μίκη Μάου, ο γιο του Προέδρου. Δεν με νοιάζει, εγώ τον Πάοκ θέλω καλά. Ο Μίκη Μάου, ο γιο του Προέδρου, βγάζει οικομενίτε με τον τζαμπέλα. Καλά κάνει. Στον Πάοκ χθε δεν έχει όμω. Καλά κάνει άμα οι φίλοι. Στον Πάοκ δεν χωράνε. Και επίση κάτι άλλο. Έμαθα ότι εχθέ κάπου ήταν ένα πιτσιρίκο και τρώγε του Πάοκ. Ο οποίο δεν παίζει τώρα μπάλα. Κάποια στιγμή θα έπαιζε μπάλα. Αλλά με τα μυαλά που κουβαλάει δεν θα παίξει μπάλα σε μεγάλη ομάδα ποτέ. Και κατηγορούσε τον ίδιο τον Πάοκ. Εμεί οι πιτσιρικάδε λέει δεν παίρνουμε τα λεφτά που μα αξίζουν. Τα παίρνουν οι μεταγραφέ. Καταρχήν, ρε φιλαράκο, εσύ. Εγώ καλώ την ΠΑΕ Πάοκ να με φωνάξει να του τα πω από κοντά. Έλληνα, ξέρει. Εάν δεν με φωνάξει, θα πάω εγώ. Το επόμενο που έκρεσε εκεί θα πάω, του τα πω. Ρουφιάνο. Ρουφιάνο, κάνει λάθο. Θα καθαρίσω του από εκεί μέσα. Κατάλαβε. Έξω εδώ και φτώχεια δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Ναι, ρε, κάτσε. Τα μυαλά του Τσανδάρη έχει κι αυτό. Δυστυχώ. Θα πάει σε κάνα πανιόνιο εάν πάει. Αυτή την έκρηξη του Πάοκ. Από τα μικρά του Πάοκ δυστυχώ. Όχι Έλληνας. Είναι ντροπή να λέει, ξέρει. Ξένος. Αυτή εκεί μέσα. Αυτή εκεί μέσα. Το βουνό είναι αγγλικά. Λέει λίγο σεβασμό, ρε φίλε. Πώς μιλάς, λέει έτσι. Ο φίλος του το βουνό. Έχω ένα φίλο που παίζουν με μπόξι εκεί, είναι βουνό. Εγώ δεν προσβάλλω τον Ηρακλή με αυτά που λέω. Ναι. Για το όνομα του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παραλήρημα του Τζόρταν. Ναι. Έτσι. Έγινε με δόνη. Δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρεις. Έγινε με δόνη, δεν είπε τίποτα. Ποιο δεν είπε τίποτα. Έκρισε σε μένα. Με έλεγε σε τίποτα. Έκρισε με τον δόνη. Έγινε με τον Στέφαν. Έλεγε σε τίποτα. Έγινε με τον Άγγελο, με έλεγε σαν την Παοξή. Γίνεται σήμερα και σε βλέπω έχεις πηδήξει μέχρι πάνω. Ξύπνησε, ναι. Δεν ξύπνησα. Θυμάστε εσείς, εγώ δεν ξύπνησα. Εγώ στηρίζω... Ο Αναστασίου τους κλάδους. Ο Αναστασίου δεν δέχτηκε πρόταση καταρχήν. Αφήγε τούτο ποιος θα έρθει. Λοιπόν, θα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί. Ο Σέρβος Γεωργιάδης. Λοιπόν, με τις πορδές αυγά δεν βάχονται. Θα φέρεις ένα προπονητή μεγάλο, θα τον κάνεις 3-4 χρόνια σε βόλο να δουλέψει. Ναι, βεβαίως. Θα φέρεις ένα προπονητή καλό, έναν μεγάλο, έναν δουλευταρά, να μπορεί να δουλέψει ένα όνομα ρε φίλε, να μπορεί να το σεβαστούν. Εκεί μέσα δεν υπάρχει σεβασμός. Στέφενς δηλαδή παράδειγμα. Ένα παράδειγμα Στέφενς. Και όχι Κωνσταντάρα και αυτό. Ωραία, έτσι δεν τον ανεβάζαν και τον κατεβάζαν. Κάτω 4 χρόνια συμβόλαιο όταν τον βρίζουν και πείτε του Μπέγκα, ρε αυτός είναι. Ναι, αλλά ο Γκαρσία όταν είπε έλεγες ότι ο Πάμπλο έχει δίκιο. Ο Γκαρσία είναι ο καλύτερος στόπερ. Φέρει καμιά κουσαριά Μαντούρο Στέφενς εδώ, θα γίνει η ομάδα. Πού είναι ρε ο Μαλεζάς ρε φίλε με το μήνυμα. Ο Μαλεζάς που κάναμε μεταγραφή στόπερ, γιατί δεν παίζει. Ρωτήστε τον Τσαμέλα γιατί δεν παίζει ο Μαλεζάς. Ακούστε ρε μάγκες εσείς εδώ, πήραμε μεταγραφή στόπερ και παίζει αριστερό back stopper. Ψαχτείτε λίγο. Πέρσι, όταν το έκανε ο Τζαβέλας, ήσουν κότα. Εγώ ήμουν κότα για να πάρω το διπλό στο Καρεσκάκι. Μόλις πήρα το διπλό, άρχισα να κράζω, δεν κατάλαβες καλά. Μετά ήσουν κότα, τώρα που για να μην κάνω άλλο καφέ στην Τρίπολη. Και έκανες την κότα στο ραβδί. Ας μας πει στην Τρίπολη τι έκανε. Ας σεβαστούνε στον Πάο ότι ο Τζόρταν δεν επέτρεψε να γίνει ο Πάο κάνω κάτω η ομάδα πέρσι. Όχι, ρε φίλε, δεν επέτρεψε. Λέγε, τι να πω. Λοιπόν, Σαβίδης, για μια ακόμα φορά, δυστυχώς. Φαίνεται ότι στο διοικητικό κομμάτι, όχι στο οικονομικό, για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου, απέτυχε. Πάλι φεύγει ο προπονητής. Δεν είναι, τι να πω, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ο άνθρωπος είναι προφανώς ότι δεν το κατέχει το αντικείμενο, δεν το γνωρίζει. Ποιος? Ο Ιβάν. Ο Ιβάν, ναι. Λοιπόν, φαίνονται οι αδυναμίες του. Για μένα, καταρχήν, προσωπικά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κακώς τον κρατάνε τον Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν τον έφερε αυτόν τον προπονητή. Μόνο τον Άρνεσεν είναι κύριε. Αυτοί έχουν γίνει χειρότεροι από τους Αριανούς. Αυτοί έχουν καταντήσει. Και χειρότεροι από τους Αριανούς. Δεν βλέπω και έχει καταντήσει ίδρυμα. Λοιπόν, πρόεδροι, αντιπρόεδροι. Αυτά θέλω να πω. Γενικοί γραμματείς. Κογκλάβια, συμβούλια. Τι είναι αυτά. Λέγε Γιώργο, τι είναι αυτά. Αλλά κάνε και τα λέγεται, αν τα πω εγώ θα πείτε όλοι τι λες και τι. Για να βάλουμε λίγο χιούμορ, τα είπα όλα ο άξιος γιατρός, ο Παοξής. Και δεν παίρνουν παίκτες. Καλά. Στον ΠΑΟ πρώτα γίνονται προσλήψεις και μετά βρίσκουν τη θέση στην οποία θα πάει ο προσλήψης. Καταρχήν ο Άγγελος είπε σήμερα κάτι, για να το πω στον κόσμο. Τι είπε εσύ, Τζο. Ότι όλοι ζητάγανε μεταγραφές, λέτε εγώ. Γκαρσία θα ανεβάσουν, το παγό. Λοιπόν. Το παγό θα ανεβάσουν, Γκαρσία, τα πέντε χρόνια εκπομπές. Λοιπόν.
Έλα να σας βάλω ένα στίγμα ότι ο Γκαρσία δεν ήταν προπονητής. Πέντε χρόνια. Πόσο βλέπω εγώ. Καλά, μου είναι. Έλα ένα στίγμα. Δεν θα είναι, δεν θα είναι. Θα είναι μαζί του. Μαζί του βράδυ είναι. Ιβίτς με Γκαρσία. Όχι. Και μετά θα φτάσει. Μπορεί τον Ιβίτς να κοιτάει πάνω. Προσωρινά μέχρι να φέρει προπονητή. Τον Ιβίτς. Άστα, εγώ τι σου λέω, ρε. Θα είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν του Πάοκ. Είπε, όλοι ζητάγανε μεταγραφές πέρσι. Οι μπακάλιδες, οι φουρνάριδες, όλοι ζητάγανε μεταγραφές. Λέτε εγώ να μην ζητάγα. Μπράβο, ρε φίλε. Προδόθηκε μπράβο, λοιπόν αυτός ο Ζασιάδης. Κατάλαβες. Με δεξιμπάκ του Σαλμπική και με σούπερ. Πριν λίγο κρέμασε εμένα. Ποιος? Άμα δεν το κατάλαβες. Άθελά του προφανώς. Ποιο πράγμα? Γιατί δεν τον έχω για τέτοιο άνθρωπο τώρα. Τι, για ποιο πράγμα? Κρέμασε εμένα. Σε ποιο πράγμα? Πριν λίγο. Ναι, για ποιο πράγμα? Εντάξει. Για το. Άστο, μετά θα στο διάγνωσο σου. Σου έκανα μαγιά δηλαδή. Όχι, δεν μου έχεις μαγιά. Καταλάβω, τι. Άθελά σου, ναι. Στην ουσία με πίεσες και εμένα, ναι. Να πάρω θέση, ναι. Εδώ τώρα τηλεοπτικά που τα πράγματα κάνουν. Για ποιο πράγμα όμως? Θα σου πω μετά. Ναι. Για την Μενεγάκη. Τι σχέση έχει η Μενεγάκη? Αμα, ποια είναι η Μενεγάκη, θύμισε μου εσύ. Μπεζαντάκου θα λέει, Μενενάκου. Όχι ρε Μενενάκου. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω, κάτι μου λέει. Γιατί ξέρουμε την γίνεται. Να συνεχίσω. Λέγε, κάτι μου λέει φίλε εδώ και εδώ, ήθελα λοιπόν, ποια είναι. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής που έφερε αυτό το προπονητή είναι ακόμα εδώ. Άρα η λογική λέει ότι θα φέρει πάλι. Γιατί αυτό που λέω, γιατί έκανε λάθος τότε και σωστά θα κάνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Ναι, πάρε είναι μια ερώτηση η οποία χρήζει τέτοιο. Λάθη για μένα. Τον ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η γραφειοκρατία. Αυτό το ότι εγώ θα ρωτήσω το σκύλο και ο σκύλος στην ουρά μου, υπάρχει κολυσιεργία. Τώρα που εκεί πέρα καλά κάνει ο άνθρωπος και θέλει να προστατέψει τα συμφέροντά του, που είναι καλομέτωχός μας, τον στηρίζουμε, αλλά δυστυχώς πρέπει να του κάνουμε και κριτική ότι στο διοικητικό κομμάτι έχει αποτύχει, είναι αποτυχημένος. Όσο καλά τα πήγε στο οικονομικό, που είναι οι παίκτες πληρωμένοι και εκεί πρέπει να γίνεται μεγάλη κατακραυγή στους παίκτες. Εσείς είστε από όλες τις ομάδες, δείτε πόσες ομάδες είναι πληρωμένοι οι παίκτες. Πώς παίζετε, τι κάνετε. Εντάξει, δεν τα πάτε καλά με τον προπονητή. Συνέλθετε επιτέλους. Ντροπή σας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα τα οποία είναι με 2 και με 3 μισθούς μέσα. Και σε ποδοσφαιρικές ομάδες, εγώ δεν βάζω άλλο τέτοιο. Ντροπή δεν έχετε. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δηλαδή επειδή αυτή τη στιγμή είχε έρθει παλιός πρόεδρος και είχε κόψει τα πρόστιμα, κάνετε ό,τι θέλετε. Είστε ντροπή σας. Είστε ξεφτύλες. Πρέπει να ψυχαλίσει λίγο φάπα. Φυσικά, εννοείται. Να ψυχαλίσει φάπα. Εννοείται. Και εδώ είναι για μένα που φταίει ο μεγαλομέτωπος. Κοίτα, φταίνει και οι δημοσιογράφοι εδώ. Φυσικά. Έτσι. Έστα, μπράβο. Οι δημοσιογράφοι επειδή πέρασαν πολλά χρόνια στην πείνα. Έτσι ακριβώς. Εδώ με αυτές τις διοικήσεις. Τώρα. Ο Άρης εξαφανισμένος. Άρης εξαφανισμένος. Ο Πάοκ ήταν. Φτωράκι αυταρσία. Φτώ και λίγα χρόνια. Και τώρα με το Σαββίδι, αμά να μην φύγει ο πρόεδρος. Ο Σαββίδις μένει, ξέρεις τι μου θυμίζει. Είμα. Αυτά τα σκυλάκια που βλέπεις, τις θηλυκές, που έχουν 100 βυζιά από κάτω και ρουφάνε όλοι από μέσα. Κάπου. Τέλος, πάμε γρήγορα. Ασλαμά. Έλα. Ηρακλείδες. Το είδε, ναι. Μπαρσελόνα είδες. Μπαρσελόνα γκολ και φάσεις. Να πω κάτι στο Φελίπε Λουίς. Ναι. Τι έκανε με τον Φελίπε. Επειδή ξέρω ότι βλέπει πολλά βράδυ. Ναι. Όπως και ο Κυριακίδης ο Παύλος. Ναι. Αποφάσισα με την επίθεση του Παύλου να δούμε αν έρθει άλλος προπονητής. Θα παίξει μπάλα πεθαρός Μπερμπάτοφ. Ας καλάβεις. Τι να σε καλά, βρε, αφού δεν το βάζεις να παίξει, βρε τώρα. Κοροϊδεύεται έναν άνθρωπο, καταρχήν αυτό που κάνετε είναι άδικο, ρε. Έπαιξε ποτέ από την αρχή, ρε. Σταμάτα, ρε. Τι να σταματήσω, βρε. Θα δούμε τώρα, ρε. Να το δούμε και μετά θα ψήνουμε, μωρέ τώρα. Να το βάλει αυτό το. Αυτό που σε όποιο προπονητή το πει στην Ευρώπη, ο Μπερμπάτοφ είναι αλλαγή στην Ελλάδα, θα γελάνε εμάς όλοι, ρε. Είδες, ρε. Ξεφτίδα μεγάλη να πούμε. Αυτό ο παιχταράς δεν παίζει στην Ελλάδα, ρε. Δεν παίζει με την κανονή, δεν παίζει με την πραγματικότητα. Τι ξεφτίδα είναι αυτό το πράγμα. Πατεώνα Μπερμπάτοφ. Είδες τι έχεις κάνει, ρε Μπερμπάτοφ. Αμαρτία έχεις, το λέω είναι, ρε. Έχεις πει στα ταγάρια ότι βιολογικά ναι. Μπορείς να παίξεις. Αυτό το αρχιταγάρι και βγάλω τον προπονητή τον Μπούφο. Μισό λεπτό λίγο. Ρε Τούντορ Μπούφο. Μπούφο. 100% Μπούφος. Μπούφο Τούντορ Βλάξ. Βάλ τον ρε 6-90 λεπτά. Από το πρωί. Βάλ τον και τον πρωί. Τον έβαλε στην Ντόρτμουντ, τον είδαμε. Απ' τους καλύτερους. Τον έβαλε με τη Βέρεια, ο κορυφαίος, τον είδαμε. Σαν Βέρεια, αλλά και στο 0-3 δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γίνεται το 0-3 και το σηκώνει Άρον Άρον στο πιο καβαλέ παιχνίδι. Να τον βάλει για να σκοράρει. Μπούφο Τούντορ, μπούφο. Του παλαιό, ρε. Του παλαιό, ρε. 90 λεπτά. Το βόδι να καταλάβει ότι δεν μπορείς. Βόδι έστε και φαίνεστε παικτούρα μεγάλο. Πανέξυπνος ο Βουλγαρός. Έβγαλε φταίκι τον Τούντορ. Περπατάει ρε παιδιά. Και ο περιπατητής. Περπατάει ρε παιδιά. Σου στείλα μήνυμα για το παιχνίδι με το μεταξύ. Λέγε Μάρια. Ο Νταβίτ Λουίς. Ο Φελίπε Λουίς. Λέγε. Ρε Φελίπε Λουίς. Ναι. Κάνεις. Αυτό ήταν ο Έλληνας κότς, τελευταία αρσενικός παρονάτας, Αριανός. Επέστο και εσύ ρε. Λοιπόν, κάνεις αυτή την αλητεία.
πηγαίνεις με την ταπιά όλη, όλη πάνω στο γόνατο της αδερφής του, της Κατερίνας Στάνου. Του αδερφού της Κατερίνας Στάνου, του δίδυμου. Έτσι, ίδιος, ίδιοι είναι. Για το μέσα. Ίδιος, της Στάνου ο αδερφός. Ναι. Τουλάχιστον ρε φίλε, κάνει την αλητή αυτή. Δώσε ενδιαφέρον στο Champions League. Δηλαδή, τι, φάτονα. Το είδε ο Λάζαρος ο Σέμος, το Καραΐσκος ο Γιώργος. Και λένε να παίζουμε ξανά. Και να παίξουμε. Ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Πεκτάρα. Τρίτο δρεμπάνι. Πεκτούρα. Τον έβαλα λέγοντα. Και πεκτούρα. Και πεκτούρα. Πέρασαν δρεμπάνι. Δείχνει αυτό ασχετοσύνη αμυντικού. Πόσο γελοί είναι σήμερα οι αμυντικοί στο να κάνουν αυτή την αλητεία. Έχει σημασία. Δηλαδή ο Κλαούντιο Τζεντίλε, αν το έκανε αυτό ο Τζεντίλε, ο Μέση θα ξαναεμφανιζότανε σε 3 χρόνια περίπου. Γιατί εγώ βλέπω ότι το κάνει αυτό, λέω δεν πρέπει να σηκώθηκε και σηκώνεται. Δεν το πήρε καλά. Ρε Φελίπε Λουίς, είσαι, μην ξαναπείς στο γήπεδο. Μην ξαναπείς στο γήπεδο. Κουλά, λέγε ρε κουλά. Λοιπόν, τι να πω εγώ για την Αμερική. Και Ορφανίδη, Μάρι. Γιώργος. Έλα, άσε να πούμε δύο κουβέντες για τη μεγάλη άκρη. Σε λένε κούλα οι παοξίδες. Τώρα τι να πω. Σε προκαλώ. Επειδή τόση ώρα τους ακούω βλαβικά, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Μη στεναχωριέστε, θα γίνει το βήμα το παραπάνω φέτος σε σχέση με πέρσι. Πέρσι βγήκανε πέμπτη, φέτος θα βγουν τέταρτη. Ποιος. Παοξίδες. Ναι. Κοίταξε, άκου να δεις. Ναι, κάτσε όχι να ολοκληρώσω. Σε λένε κούλα αυτή εδώ. Εγώ θα αφήσω στο... Εδώ είμαστε, γράψε το, για να δούμε άμα θα εκτεθώ ή όχι. Θα αφήσω στο τέλος της σεζόν 12 με 15 βαθμούς στο ΠΑΟΚ πίσω μου και τον Παναθηναϊκό 7 με 8. Γράψε, γιατί τον έχω τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΠΑΟΚ. Σε λένε κούλα γι' αυτό. Σε λένε κούλα αυτή. Από τις δύο πιο πολύ με ανησυχεί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά είμαι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός. Και επειδή παρατηρήσατε κάτι, χωρίς να κάνω μεταγραφή, δεν μου κόστησε καθόλου σε καμία αγγέλα όλη αυτή την περίοδο. Και αύριο που έρχονται ο Παιχταράς, ο Ζουκουλίνη, ο Μάρες, μπορεί να έχει τύχει να το δει κάποια στιγμή, γιατί δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στη Σίτη. Δεν μου λέει ρε σιγά. Αλλά και μόνο που αποκτήθηκε προσωπική επιλογή του Πελεγκρίνη στα 19.5 στη Λία αμυντικό χαφπίνα. Να δώσει ανάσα στο Σιμώνη και στο Γιώχαντσο γιατί θα σκάσουνε. Τι είναι αυτό, συμφωνεί Ραπτόπουλε. Αργεντίνο μέσο. Τη Αργεντίνο. Ανακέκλεισε, τελείωσε. Έρχεται μία ώρα σήμερα το βράδυ. Η Άκη τον ήθελε για δανεισμό με οψιόν αγορά για 1,5 χρόνο. Ερώτηση. Και επίσης έρχεται και Center for Τσέχος να δώσω την είδηση ο Πέρχαρτ. Εντάξει, δεν έχει πολύ καλό βιογραφικό, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για ένα παίκτη με χαρακτηριστικά καλά. Δεν έχουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Τσέχος, δηλαδή ψηλό, 1,94 ύψος, ρε παιδί μου, να γεμίσει λίγο αυτό το παλαιομοδίτικο, το 9 που γουστάρει ο Μάριος. Γιατί έχουμε με τον Τζιμπούρ και τον Αραβίδη που είναι πιο περιφερειακοί, αυτός είναι πιο περιοχάτος. Και εγώ πιστεύω ότι εφόσον δεν το... Ναι, Χρυσάντος είναι τελειωμένος, όπως κάτι ανάκουγλη, κάτι τέτοια, αυτά τα λιμά τελειώσαν τώρα. Μολοβέτσιο, πλατέλα, βλέπω εκεί. Εντάξει, Τζόρτα, Μένιο, επειδή βιάζει να βγάλει συμπεράσματα, δεν ξέρω το κατά πόσο παρακολουθείς την ΑΕΚ. Πολύ λίγο είναι το ρόστερ της ΑΕΚ. Είναι σε καλό δρόμο. Ο Πάοκ έχασε το παιχνίδι μόνος του κάτω. Εγώ συμφωνώ ότι έχεις καλό ρόστερ, δεν ξέρεις να το διαχειριστείς. Χρήμα λοιπόν για αυτό το πλάνο που είχαμε μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Παιδιά, τα λεφτά δεν κάνουν τη διαφορά. Τεράστιο πισωγύρισμα. Μη σφύριξε ένα... Τα λεφτά δεν κάνουν τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή η ΑΚ με μικρότερο μπάτζετ από τον Αστέρα Τρίπολης δείχνει πώς μπορείς να κάνεις με μια χρηστή διαχείριση και νοικοκυριό. Ο Μελισανίδης δεν είναι βλάκας, ξέρει πότε θα φάει το Μαρούλι. Το Μαρούλι ξέρει πότε θα το φάει και εδώ κολλάει η ατάκα που είπε έξω από το γήπεδο ότι σε 8 μήνες οι διαιτητές αυτοί θα σφυρίζουν μόνο στους σταθμούς για να φεύγουν τα τρένα. Και εδώ λάθος είναι. Ούτε για τα τρένα κάνουν αυτοί οι διαιτητές. Θα τα εκτουργιάσουν. Μισό λεπτό. Περιμένουμε δηλαδή από το Μελισανίδη. Γιατί από αυτούς εδώ πέρα να κάνουν αντιπολίτευση δεν το βλέπω. Δώστε λίγο ένα τρένα. Δώστε τελικό Μίλαν Ίντερ κάποιος. Στο 3 δεν το αφήσαμε. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Να κάνεις και να πάμε στο Μελισανίδη στο ίδιο. Και κάτι ακόμα για το σημερινό ματς. Sorry λίγο Γιώργο. Ένα σχόλιο. Σε ένα θέλω να ρωτήσω. Ναι, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια παιδιά. Όσο κλείσε και να ακούγεται αυτό, εσύ τα κάνεις εύκολα να φαίνονται. Εντάξει, ποιος χρειάζονται να πούνε για τη τύχη, γιατί τύχη ρε παιδιά, αν θεωρείτε ότι το πρώτο σου της Βέρειας πρέπει να μπαίνει μέσα, εντάξει ρε παιδιά, δεν παίζουμε μπάσκετ. Να βάλω ναι, Γιώργο, να τελειώνουμε, λέγε. Να κάνω λίγο μια ερώτηση στον Αεξή. Ο Μελισανίδης το είπε αυτό γιατί στο 1-0 δεν δίνει το πέναλτι στον Ηρακλή. Έλα ρε, δικήμωσε με την ομάδα του. Γιώργο, τώρα. Δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Από τέτοια διαιτησία δεν τρέπεται κιόλας. Έπρεπε να πάρει πέναλτι και ο Ηρακλής, αλλά και εμείς ένα χέρι. Δεν είναι θέμα του εκείνου του αγώνα. Απλώς ο Ηρακλής ήταν πιο καταφανέστατο, να συμφωνήσω εκεί. Τι λες. Τι λέτε, έλεος. Το φάγα τον Ηρακλή. Δεν είναι για τη διαιτησία του αγώνα. Τα έχει μαζεμένα. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα, παιδιά. Είπε στο σύνολο, αυτοί θα σφυρίζουν τρένα. Ο Τίγρης θα κρυθεί.
για την ΕΠΟ, για την Αγία Σοφιά και για το ρόστερ. Για τρία πράγματα θα κρυθεί. Έχουμε εξέλιξη και για το κυπεδικό. Πέρασε και καλά το πάει. Ένα ραντεβού με ένοι για τους ομοειδεάτες. Χρόνο, άμα είχε 15 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Καλά, θα υπάρχουν επειδή σε όλη την Αλεσί και τα έχει βρει με τον Μελισσανίδη. Και κάνω δήλωση. Κάνω δήλωση. Μένω, σε 15 μέρες ο Γάβρος δεν περνάει. Εδώ είμαστε. Γράψω αυτό που σου λέω. Και θα έχει τριγμούς αυτή η ήττα για τον Πορτογάλο του Ολυμπιακού. Δεν ενδιαφέρεται για το UEFA. Ποτέ δεν ενδιαφέρονταν για το UEFA Ολυμπιακό. Έλεος. Άκουσε ότι τις μεταγραφές στην ΑΕΚ τις κάνει ο Κόντης, ψωνίζουν από τον Κόντη. Τι λες, τι λες. Σφίριξε ένα πουλάκι από Αθήνα. Καμία σχέση. Καλή κίνηση είναι. Ο Κόντης είναι η προσωπική επιλογή Πογιέτ και η άλλη του Μιλοβάνη. Εγώ λέω ότι άκουσε ένα σφύριγμα. Ένα κελάδισμα. Ψωνίζουν από τον Κόντη. Είναι καλή κίνηση αυτή. Ο Κόντης γνωρίζει το Λατινοαμερικάνικο. Πολύ καλά. Όσο λίγη στην Ελλάδα. Έχει προσλάβει πριν ένα μήνα έναν Αργεντίνο. Δύο λόγια για τους αγρότες. Δεν μπορείτε να φέρω τώρα. Για τους αγρότες, επειδή σε άκουσα μερικές μέρες, μην το πιάνεις το θέμα, γιατί δεν το γνωρίζεις καλά. Τα λεφτά που φάγανε οι αγρότες. Ναι. Επιχούντα. Δεν το ξέρεις το θέμα. Δεν το ξέρεις καθόλου. Τα λεφτά που φάγανε επιχούντα οι αγρότες. Επί Καραμαλή στο Αφορολόγητο. Στο Αφορολόγητο και επί Παθό. Δεν το γνωρίζεις. Μισό λεπτό. Θα πεις ό,τι θέλεις. Τα λεφτά που φάγανε επί Χούντας, τους χάρισε τα χρέη. Επί Πασόκ, Κρήτες και από κάτω όλη η Ελλάδα. Τους φάγανε τα χρέη, τους χάρισαν τα χρέη. Βέβαια, τους χάρισαν τα χρέη. Δεν ξέρετε. Μα άκου εδώ τώρα. Και τις υπερηχορηγήσεις που τις φάγανε εδώ στη Βέρεια, 5 φορές περνούσε το φορτηγό. Αγρότης τα κάνανε. Δεν, όχι εγώ τα κάνανε. Είχε μέσα πέτρες και δεν έλεγε για όμως ρε εσύ. Για πορτοκάλια πέτρες. Αυτά εκεί όμως κάποιος αγρότης σημερινούς είχε πέτρα. Άστο, γιατί κανένας δεν γνωρίζει κάτσε ρε. Κάτσε μας του αγρότης. Εγώ επαγγελματίας. Εμείς τι είμαστε. Λοιπόν, δεν γνωρίζει καταρχήν, έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Κάτσε να μας μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Το τρίτο ονειάζει. Οι τελευταίοι, πάρε μιλάω ένα λεπτό. Οι τελευταίοι Έλληνες που δεν έχουν δόντια ακόμα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δόντια δεν έχουν. Καλά, αυτό είναι θέμα αισθητικής. Γιατί δεν έχουν δόντια. Δεν έχουν. Είναι θέμα αισθητικής. Δεν έχουν, καταλαβαίνεις, σε μιλάω τώρα. Και, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, το μεγαλύτερο καρκίνωμα, εδώ, υπάλληλοι, δεν καταστρέψαν τη χώρα. Γιατί καταστρέψαν οι αγρότες. Όχι. Αντρεπόμαστε λίγο, τι λέμε, περιμένετε. Έχει δίκιο. Ο κάθε μπαγραμμάς δημοσιογράφη, θυμάμαι εγώ τώρα το Χρήστο Πάρλα να πούμε που ήταν κάτι 35 κιλά, παρακαλώ σας κεράσει σουβλάκι, ο άλλος δώσει μια είδηση. Ήταν της μπάτσας ανθρώπι. Με εκατομμύρια λογαριασμούς, λίστες Λαγκάρτ, Μπόργκαν, σαν πού ένας αγρότης. Ο Μαδάρε τότε. Κάτσε να ακούσουμε. Κι αν έχει ένας αγρότης χιλιάδες ευρώ, ήταν κτηματίας ο παππούς του. Εδώ μες στις πόλεις δεν βρήκαν άνθρωποι περιουσίες, δεν κληρονομήσαν, τα χαρίσαν σε άλλον. Οπότε, προσέξτε τι λέτε. Θα πεις πίνα στην Ελλάδα. Έχει δίκιο. Αν δεν σπαρθεί η γη αυτή, κατορθώσαν εδώ στην Ελλάδα οι πολιτικοί. Μια χώρα γιατί έπρεπε να είμαστε Ελβετία και πήγαμε πάνω να τρώμε χρυσά κουτάλια, κατορθώσαν και φέραν φτώχεια. Αν η αριστερή κυβέρνηση του ενός χρόνου που να... Τι ήταν αυτό, αυτό το ανέκδοτο. Οι αριστεροί του ξαναλέω, κατορθώσουν και δεν σπαρθεί αυτή η γη, θα πες πείνα στην Ελλάδα. Και θα πες πείνα σε μήνες. Από πού ζήσεις ρε. Αν δεν ήταν η ερώτηση, όπου... Πού να ξέρει, δεν ξέρει. Τα τελευταία επαγγέλματα που δουλεύουν... Μελιό, αλλού το πήγες παλικάρι μου τώρα. Αλλού το πας εσύ, αλλού το πήγες τώρα. Δεν ξέρετε, μην το πιάνετε το θέμα, καλά λέει. Σταμάτα ρε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε, δεν ξέρουμε. Τελευταία προθέσει. Ακόμη και στη μεταπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης να είναι στο αφορολόγητο. Και δεν γίνεται παθογένειες 50 ετών. Να τις πληρώσω εγώ σε ένα χρόνο. Αυτό δεν είναι. Αυτό ισχύει για όλους. Η διαφορά που περνάει πάντα μένιο είναι ο εργάτης. Άκουσες πουθενά 82% εφορία. Σε κανένα επάγγελμα. Σε ποιον. Σε ποιον. Πες το. 82% εφορία. Εγώ θέλω να τα ψηφίσουν αυτά. Κι άμα πάρεις κανένα φράγκο από κανέναν, έλα να πάρεις και τα δικά μου, τα λεφτά. Από αυτό ο Μένιος έχει δίκιο. Αυτά τα λέω μήνες εγώ, φίλε μου, με το μήνυμα. Μήνες. Δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες είχαν... Εγώ μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Το ότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή είχαν... Τα τελευταία επαγγέλματα που δουλεύουν στην Ελλάδα είναι σε συνάρτηση με τους αγρότες. Αν μην ανοίγουν 30 επαγγέλματα και κινούνται λίγο, είναι σε συνάρτηση με τους αγρότες. Καταρχήν, πώς είναι... Άμα δεν σπαρθεί η γη, θα έχουμε 90% ανεργία. Πώς είναι οι αγρότες στην Ελλάδα, ξεγνωρίζει. Θα πέσει πείνα. Το ξαναλέω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο κυρία
βιαστικό που λες όμως. Λέω για τα μπαρμπούτια που παίζαν σε επιχορηγή. Καλά κάνανε, ρε παιδιά. Δεν τα παίζει στα μπαρμπούτια. Τι λες, καλέ. Είχε κερδίσει η Εθνική Οδό Κολόμπαρα, πλάκα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, τι σχέση έχει το ασφαλιστικό ρε με τα μπαρμπούτια που παίζανε, ρε. Η Εθνική Οδό είχε γεμίσει κολόμπαρα, πλάκα. Δεν τρέπεσε, τι να μου λέτε. Πάμε τώρα στο καζίνο να μετρήσουμε μέσα πώς είναι οι δημοσιογράφοι. Όχι, ο Τζιόνι είναι καλό. Πολύ καλό. Γιατί 15 χρόνια πηγαίναμε. Ρε, παιδιά, πώς ήταν οι δημοσιογράφοι και πώς ήταν οι αγρότες. Διάλειμμα μειώνεται, ρε παιδιά, το ένα με το άλλο. Διάλειμμα ανοίγουμε γραμμές. Καθίστε καλά. Πολύ ωραία.